Πολλά αυτοκίνητα, έντονο κυκλοφοριακό. Αυτή είναι η εικόνα τη Αλεξανδρούπολη σε καθημερινή βάση. Η δημοτική αστυνομία είναι στου δρόμου, προσπαθώντα να βάλει μια τάξη. Συμμόρφωση υπάρχει όσον αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση, όμω και εκεί δεν επαρκούν τα πάρκινγκ όπω φαίνεται. Με αποτέλεσμα να επιλέγουν οι οδηγοί το δίπλο παρκάρισμα, τον ποδηλατόδρομο και τα πεζοδρόμια. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων ε, δεν θα έλεγα ότι συμμορφώνονται. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα στο ότι τα αυτοκίνητα περισσέψαν πλέον και υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό της Αλεξανδρούπολης. Ε, έχουν συμμορφωθεί αρκετά όσον αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση και βλέπουμε μία έξαρση ε, της παράνομης στάθμευσης σε χώρους που δεν γινόταν τόσο έντονα παλιά. Δηλαδή μιλάμε για τους ποδηλατόδρομους που για μένα είναι απαράδειτο και τραγικό. Ε, πολλοί ισχυρίζονται ότι για μισό λεπτό και τα λοιπά στον ποδηλατόδρομο δεν κάνει το μισό λεπτό γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να περάσει το δικό του το παιδί. Επίσης ε, πάρα πολύ σε πεζοδρόμια, σε διπλές γραμμές και έχει ε, επεκταθεί και η αρμοδιότητά μας μαζί με την αστυνομία και προς τα εκεί γιατί πραγματικά ειδικά το μήνα που μας πέρασε με τις γιορτές αλλά και τώρα με την κακοκαιρία γίνεται ένα χαμό. Η ελεγχόμενη στάθμευση τηρείται από του οδηγού των αυτοκινήτων που προτιμούν να πληρώσουν την κάρτα των 40 λεπτών ανά ώρα παρά την κλίση των 20 ευρώ. Στην ελεγχόμενη υπάρχει, θα έλεγα, μία πρόοδο. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκουμε πλέον. Ε, την ίδια συχνότητα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ίσως και γιατί η κάρτα στάθμιψης έχει γίνει πιο φτηνή, έχει γίνει 40 λεπτά. Οπότε, ο άλλο σκέφτεται προκειμένου να γραφούν 20 ευρώ ή 10 που θα πληρώσει σε 10 μέρε, να πάρει δύο κάρτε που θα κάνουν 80 λεπτά ή μία, αναλόγω στη δουλειά ε, Εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει μία πρόοδο και είμαστε και ευχαριστημένοι των συγγονικών. Ο κ. Μουτουσίδη διευκρινίζει ότι ο έλεγχο τη στάθμη στο κέντρο τη πόλη, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν είναι σε καμία περίπτωση μέτρο εισπρακτικό. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση, γιατί πολλέ φορέ μα κατηγορήσαν ότι ε, είναι πρακτικό το μέτρο. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν έχουμε καμία πίεση από τη Δημοτική Αρχή γι' αυτό. Εξάλλου, υπάρχουν εισπρακτικά μέτρα που αποδίδουν πολύ περισσότερο όπω το κάπνισμα. Δηλαδή, αν θα βγαίναμε ένα βράδυ για το κάπνισμα που δεν το κάνουμε και πάρα πολύ έντονα, θα γράφαμε όσα αυτοκίνητα θα γράφαμε για ένα χρόνο. Επομένω, δεν είναι εισπρακτικό. Είναι πραγματικά κυκλοφοριακό και όχι και όμορφο του να είναι μονίμω εκεί στη Βενιζέλα α πούμε, διπλέ γραμμέ και τριπλέ. Η Δημοτική Αστυνομία εξετάζει τι ενστάσει που γίνονται και αν συντρέχει λόγο έκτακτο, προχωρά σε ανάκληση των κλήσεων. Όμω και οι κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να τοποθετούν τι κάρτε μόνιμη κατοικία σε εμφανέ σημείο μπροστά στο ταμπλό. Θεωρούμε ότι έχει γίνει η αίτηση, επομένω είναι σαν να έχει κάρτα, έχει μια συνέχεια, οπότε. Στην περίπτωση που κάνει ένσταση θα τη δούμε με προσοχή και Πιθανότητα θα την κάνουμε δεκτή. Ε, επίσης θα πρέπει να δουν λίγο ότι και αυτοί που έχουν κάρτα δεν σημαίνει ότι έχοντας την κάρτα ότι τελείωσε το θέμα. Το να είναι κάτω από ένα ντοσχέ ή να είναι στο πίσω κάθισμα δεν μπορούμε να είμαστε μάγοι. Ε, ούτε τα παιδιά μπορούν, οι δημοτικοί αστυνομικοί, να ψάχνουν απ' έξω από το για να, που είναι η κάρτα, να διαθέσουν 10 λεπτά. Επομένω, να μην δυσανασχετούν αυτοί που δεν έχουν την κάρτα σε φανερό σημείο και να έρθουν γρήγορα σε εμά να μα πούν ότι υπήρχε κάρτα, ότι έπεσε κάτι. Όσον αφορά τώρα για το αν όλε αυτέ οι κλήσει πληρώνονται, μάλλον τα 10 ευρώ διαφορά από το να πληρώσει κανεί την κλήση εντό 10 ημερών είναι σημαντική. Θα έλεγα ότι υπάρχει καλή ροή, αν και δεν έχω εικόνα για το 12, γιατί σε εμά έρχονται τα αποτελέσματα αργότερα. Δεν ασχολούμαστε με αυτό, το πληρώνω στο Δήμο. και οι ενστάσει είναι πάρα πολύ λίγε και εμεί βλέπουμε μόνο τι ενστάσει που είναι πραγματικά από αυτές που λέμε ότι έγινε λάθος από μέρους μας ότι υπάρχει κάρτα στα μονή μου και έχει πέσει κάτω ή ότι όντως πήγε με ένα μωρό άρρωστο πολύ στον γιατρό. Δηλαδή, υπάρχει κατανόηση από μέρου μα. Η δημοτική αστυνομία έχει διευρύνει πλέον τι αρμοδιότητέ τη και θα παραμείνει αυστηρή στο θέμα του παράνομου παρκαρίσματο σε ποδηλατόδρομου και πεζοδρόμια. Στο πεζοδρόμιο, στου ποδηλατόδρομου και ιδιαίτερα στου ανάπηρου θα είμαστε αμήλικτοι, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.